σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά για την ωραία εισαγωγή. Εγώ θα σας μιλήσω βεβαίως από την άποψη των ασθενών και ποιες είναι αυτές οι ανάγκες που χρειάζεται να χειριστούμε, γιατί είναι ανεκπλήρωτες. Θα σας πω λίγα λόγια για τον οργανισμό, του οποίου είμαι τώρα η επίτιμη πρόεδρος, ιδρύθηκε πριν 6 χρόνια. Είναι ένας οργανισμός, το όνομα όπως βλέπετε είναι ελληνικότατο, είναι ένας οργανισμός που εκπροσωπεί 19 οργανώσεις ατόμων με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις από 15 χώρες της Νότιας Ευρώπης. Τώρα περίπου έχουμε γύρω στα 20.000 εγγεγραμμένα μέλη. Οι στόχοι της ΑΚΟΡΑ είναι κυρίως η ενίσχυση της παρουσίας και της φωνής των οργανώσεων μελών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και με ποιους τρόπους επιδιώκουμε να γίνει αυτό? Με την εκπροσώπηση των συμφερόντων ολόκληρης της κοινότητας των ρευματοπαθών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Και να πω εδώ ότι χρειάστηκε να πέβουμε σε εθνικό επίπεδο πέρσι, ή στην Ρουμανία, που υπήρξε ένα πρόβλημα πρόσβασης των ασθενών στους βιολογικούς παράγοντες και παρεμβήκαμε με μία επιστολή στο Υπουργείο και τελικά ευτυχώς διευθετήθηκε αισίως το θέμα. Όσον αφορά την Ευρώπη, είμαστε μέλη του EPF, του European Patients Forum, και της EULAR, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Ρευματοπάθειες. Ένας άλλος σκοπός είναι η ανάληψη πρωτοβουλειών για την ανάδειξη και υποστήριξη των δικαιωμάτων των ασθενών με ρευματικές παθήσεις, η ενθάρρυνση και η ανάληψη ερευνητικών πρωτοβουλειών και προγραμμάτων. Έχουμε κάνει και εμείς αρκετά προγράμματα, τα οποία θα εξηγήσω αργότερα, και η θέσπιση και η πρόθεση κοινής ατζέντας για την υγεία και συνηγορία των ατόμων με ρευματικές παθήσεις. Κάποια στοιχεία που έχουμε βρει και είναι γενικές διαπιστώσεις για τους ασθενείς με ρευματικές παθήσεις, ότι αυτό που είπατε και εσείς, κύριε καθηγητά, η χαμηλότερη ποιότητα ζωής σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, έντονος πόνος και βλάβες, μειωμένη κινητικότητα, πιθανό μειωμένο μέσο προσδόκιμο επιβίωσης κατά 5 μέχρι 10 έτη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, και δυσανάλογα ψηλά ποσοστά συνοσιρωτήτων σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Και οι συνοσιρώτητες είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους ασθενείς, γιατί χρειάζεται μια ειδική ομάδα για να τα χειριστεί ιατρών και πλέον μεγαλώνει το βάρος της ασθένειας. Μία από τα καλύτερη προσέγγιση, από τις καλύτερες προσεγγίσεις θεωρούμε στην θεραπεία, και αυτό είναι που δείχνει τη σημασία της πολύ καλής σχέσης και τον κοινό στόχο του θεράποντος ιατρού με τους ασθενείς, είναι το treat to target. Οι βασικές αρχές, όπως είπα, είναι η πλέον βασική για μένα, είναι ότι η θεραπεία πρέπει να βασίζεται στην κοινή απόφαση μεταξύ ασθενούς και ρευματολόγου. Ο πρωταρχικός στόχος της θεραπείας είναι η μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης ποιότητας ζωής μέσω του ελέγχου των συμπτωμάτων, της πρόληψης των δομικών βλαβών, της εξομάλυσης της λειτουργικότητάς τους και της συμμετοχής τους σε κοινωνικές και εργασιακές δραστηριότητες. Και όπως είπε και πολύ σωστά πριν ο κύριος καθηγητής, κάποιοι στόχοι είναι διαφορετικοί από την πλευρά των ασθενών. Γι' αυτό εκεί πρέπει να χαραχθεί μια κοινή πορεία και να συμφωνηθούν οι στόχοι προτού ξεκινήσει η θεραπεία. Και βεβαίως, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αυτά πρέπει να επαναξιολογούνται. Η κατάργηση της φλεγμονής είναι ο σημαντικότερος τρόπος για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Και treatment to target γίνεται με τη μέτρηση της δραστηριότητας της νόσου και την προσαρμογή της θεραπείας ανάλογα, ώστε να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία,
Γιατί κοιτάζουμε πού βρισκόμαστε σε κάθε επίσκεψη, ποιοι ήταν οι στόχοι μας και ανάλογα προσαρμόζουμε τη θεραπεία. Βρήκαμε αυτό το γράφημα το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, που δείχνει τις προσδοκίες των ασθενών από τη φαρμακευτική αγωγή, η ελαχιστοποίηση το impact, δεν μου έρχεται η λέξη στα ελληνικά, το πόσο επηρεάζει η ρευματοειδής αθρίτιδα. Είναι 4 πυλώνες, το ένα να είναι υποέλεγχο, να υπάρχουν δηλαδή λιγότερα συμπτώματα, να μπορεί να κάνει ο άνθρωπος την καθημερινότητα, τις εργασίες του στην καθημερινότητα, όπως πάντα, η ψυχική υγεία, τεραστία σημασία και έχουμε δει πόσο επηρεάζονται οι ασθενείς στο θέμα της κατάθλιψης και το πώς διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους. Μέσα από την ασθένεια που γίνεται τελικά τρόπος ζωής. Πριν περίπου 20 μέρες είχαμε κάνει ένα εργαστήριο εδώ στην Αθήνα, η Ακόρα, με συμμετοχή 8 συλλόγων από την Ελλάδα και την Κύπρο. Και διεξάγαμε ακριβώς ένα ερωτηματολόγιο για να δούμε ποιες είναι οι απόψεις και πού πιστεύουν οι ασθενείς ότι υπάρχουν ανεκπλήρωτες ανάγκες στη διαχείριση της νόσου. Μια βασική διαπίστωση ήταν ότι ο βασικός θεραπευτικός στόχος των ασθενών είναι η διατήρηση της ομαλούς καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής. Ό,τι και αν σημαίνει για τον καθένα αυτό, να μπορεί να κάνει αυτά που θέλει να κάνει καθημερινά στην εργασία του και όλα αυτά που θέλει να κάνει στη ζωή του. Εδώ είναι τα αποτελέσματα. Όπως βλέπετε, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 93%, απήντησε ότι θέλει να μπορεί να εκτελεί τις καθημερινές δραστηριότητες με μεγαλύτερη άνεση. Κατά πόσο η νόσος θα επηρεάσει αρνητικά τη συνολική ποιότητα της ζωής μου, απάντησε θετικά το 68%. Πώς ορίζεται κατά τους ασθενείς η ποιότητα ζωής? Είναι ο πόνος, βέβαια, που είναι πρωταρχικός στόχος η μείωσή του, η κόπωση που ταλαιπωρεί πάρα πολλούς ασθενείς, το άγχος, η κατάθλιψη, η λειτουργικότητα που περιορίζει τις δραστηριότητες, η αδυναμία εργασίας, η αυτορύθμιση και η αποτελεσματικότητα, η ικανοποίηση για τη φροντίδα και την υγεία, η σεξουαλική ζωή, η κοινωνική ζωή, οι διαταραχές ύπνου και η σωματική ακαμψία, ειδικά τις πρωινές ώρες. Εδώ και σε αυτό το γράφημα είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς φαίνεται τα διάφορα θέματα που απασχολούν τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Τη νύχτα, ο πόνος, οι διαταραχές ύπνου και τα σεξουαλικά προβλήματα. Το πρωί, η πρωινή δυσκαμψία, που για μερικούς ανθρώπους κρατάει αρκετή ώρα. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας επεμβαίνουν ο πόνος, η κόπωση, η δυσλειτουργία, depression, κατάθλιψη κλπ. Τι έχει επιτευχθεί με τις διαθέσιμες θεραπείες? Όπως όλοι ξέρουμε, τα πράγματα βεβαίως είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν παλιότερα, πριν το 1995, που είχαμε πάρα πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις και κυρίως τις παραμορφώσεις και μεγάλες πιθανότητες αναπηρίας. Σήμερα η ύφεση είναι στόχος θεραπείας και η αναστολή εξέλιξης της νόσου και της βλάβης των αρθρώσεων και οι ασθενείς σήμερα ζουν με μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Έχουν επιτευχθεί οι θεραπευτικοί μας στόχοι?
Η βιολογική έχει, η εποχή έχει βεβαίως βοηθήσει πάρα πολύ τους ασθενείς σε σχέση με τη βελτίωση των συμπτωμάτων, την πρόληψη των δομικών βλαβών και τη λειτουργικότητα. Και όπως ακούσαμε πλήρως προηγουμένως με τους ασθενείς, από τους προηγούμενους ομιλητές, η πιο έγκαιρη θεραπεία μπορεί και να προλάβει πάρα πολλά προβλήματα, σίγουρα αναπηρίες και ανικανότητες και, και παραμορφώσεις. Παρά την πρόοδο όμως, υπάρχουν ανεκπλήρωτες ανάγκες, όπως η κόπωση, ο πόνος και η ψυχική υγεία. Η κόπωση είναι ένα πολύ λεπτό θέμα, το οποίο αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί ασθενείς και τους εμποδίζει να λειτουργήσουν στην καθημερινότητα και συνήθως είναι κάτι που ίσως να μην το πολύ καταλαβαίνουν και οι θεράποντες οι ιατροί, γιατί μπορεί να έχουν, όπως είπαμε στην αρχή, κάποιους άλλους στόχους. Η μείωση της φλεγμονής, η πρόληψη των δομικών βλαβών και της ανακανότητας και η επίτευξη της ύφεσης θεωρούνται από τους γιατρούς ως βασική θεραπευτική στόχη. Εδώ είναι η διαφορά. Ποιες είναι λοιπόν οι ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών σήμερα? Σε αυτό το paper που έχουμε βρει, φαίνεται ότι είναι ο πόνος, η φυσική λειτουργικότητα, η ψυχική υγεία, η κόπωση, η οποία έχει αρνητική επίπτωση σε πάνω από 50% των ασθενών. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. 40 με 80% των ασθενών πιστεύει ότι πρέπει να είναι πρωταρχικός θεραπευτικός στόχος. Κοινωνική και σεξουαλική ζωή, αυτοέλεγχος και εργασία. Το 1/3 των ασθενών παίρνει πρόωρη συνταξιοδότηση. Αυτό, όπως πολύ καλά θα γνωρίζουν όλοι, είναι η μεγάλη επίπτωση στο κοινωνικό κόστος. Και στην οικογένεια βεβαίως, γιατί αυτό περικλεί μείωση εισοδημάτων, αλλά και ένα μεγάλο κοινωνικό κόστος και επιπτώσεις βεβαίως στην παραγωγικότητα. 30 με 40% ανικανότητα για εργασία 5 χρόνια μετά τη διάγνωση. Και βεβαίως η οικονομική επιβάρυνση που όπως έχουμε πει και στην οικογένεια και στην κοινωνία και στην οικονομία. Μια άλλη διαπίστωση που βρήκαμε στο ερωτηματολόγιο που είχαμε κάνει είναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων, ότι είναι βασική προτεραιότητα για τον ασθενή. Πόσο αποτελεσματικό είναι το φάρμακο στην ερώτησή μας στην ανακούφιση των συμπτωμάτων μου? 50%. Αυτό απάντησαν οι περισσότεροι. Μια άλλη έρευνα, το RA Narrative, η οποία επιβεβαιώνει την επιβάρυνση των ασθενών και δείχνει τη μεγάλη σημασία της σωστής επικοινωνίας ασθενών και γιατρών, μας λέει ότι σχεδόν 1 στους 2, 47% των ασθενών με ρευματοειδή αθρίτιδα, έχει διακόψει ή δεν συμμετέχει πλέον σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Επίσης, πολύ μεγάλο ποσοστό. Περίπου 3 στους 10 έχουν εγκαταλείψει τη δουλειά τους ή έχουν αλλάξει δουλειά ή έχουν σταματήσει εντελώς να εργάζονται λόγω της πάθησης τους. Η σχέση ιατρού-ασθενή επηρεάζει την πορεία της ασθένειας? Μάλιστα. Το επίπεδο οικειότητας με τον γιατρό σου μπορεί να έχει θετική επίδραση στην ποιότητα της ασθένειάς σου? 43% περισσότερες πιθανότητες να βλέπουν θετικά την κατάσταση της υγείας τους, καλή ή άριστη. Η σιωπή είναι εμπόδιο στην καλύτερη περιθάλψη. 3 στους 5 ασθενείς με ρευματοειδή αθρίτιδα αναφέρουν ότι δεν αισθάνονται άνετα να εκφράσουν τις ανησυχίες και τους φόβους τους στο γιατρό τους. Έχουμε λοιπόν ένα κενό εδώ πέρα που θα πρέπει να καλύψουμε με κάποιο τρόπο, να νιώθουν περισσότερο οικειότητα και να μπορούν να εκφράζονται οι ασθενείς για οτιδήποτε τους απασχολεί. Γιατί, πολύ καλά είπατε, η ρευματοειδής αθρίτιδα δεν είναι
μία απλά ασθένεια, επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό, την προσωπικότητα και τη ζωή του ασθενούς. Άρα, πού καταλήγουμε? Μπορεί να για να απαντήσουμε και την ερώτηση με την οποία ξεκινήσαμε και να δούμε αν πράγματι αυτή η επικοινωνία είναι μία από τις ανάγκες που πρέπει να καλύψουμε. Μπορεί να υπάρχει διαφορετική οπτική ασθενών και επαγγελματικών υγείας. Αυτό σηκώνει συζήτηση. Πιστεύουμε πως ναι, γιατί στην οπτική του ασθενούς υπάρχει ο πόνος, η λειτουργικότητα και η κόπωση και στην οπτική του γιατρού η ενθεσίτιδα, οι φλεγμονές και οι ευαίσθητες και διεγκομμένες αρθρώσεις. Ακόμα ένα γράφημα που έχουμε βρει και είναι πολύ ενδιαφέρον, παράγοντες που καθορίζουν την έξαρση της ρευματοειδής αρθρίτιδας, η διαφορετική οπτική, βλέπουμε εδώ, στη μεριά των ασθενών, επίσης η κόπωση, ο ύπνος, η ψυχολογική αναστάτωση και στη μεριά του ασθενούς, τα φουσκωμένες αρθρώσεις, ο πόνος και οι ενδείξεις, οι τιμές των αναλύσεων και όλα αυτά. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η συμμετοχή των ασθενών στη χάραξη πολιτικών υγείας είναι κλειδί για την επιτυχία. Γιατί οι ασθενείς πιστεύουμε πως πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλα τα στάδια που αφορούν αποφάσεις που αφορούν την υγεία τους. Παρακαλούμε, παραθέστε, ήταν η ερώτηση, αν πιστεύετε πως η άποψη των ασθενών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη χάραξη πολιτικών υγείας. 100% απάντησε πως ναι. Και τώρα σας πω λίγο για την εμπειρία της Κύπρου, κάτι που έχουμε επιτύχει πέρσι, ήτανε, και το θεωρούμε τεράστια επιτυχία, είναι η θεσμοθέτηση της εμπλοκής των ασθενών, υποχρεωτική διαβούλευση από μέρος του κράτους σε οτιδήποτε αφορά αποφάσεις για την υγεία των ασθενών. Το επόμενο μας στάδιο θα είναι να συμμετέχουμε και σε επιτροπές, σε όλες αυτές τις επιτροπές που παίρνουν τις αποφάσεις για τα φάρμακα. Ήδη συμμετέχουμε σαν ασθενείς σε αρκετές, αλλά θα θέλουμε το επόμενο στάδιο που θα προωθήσουμε είναι να γίνει και αυτό, να γίνει και αυτό νομοθεσία, να θεσματοποιηθεί. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τα δικαιώματα του ασθενούς. Αναγνωρίζεται ότι η συμβίωση με την ασθένεια και η ποιότητα ζωής είναι η βασική στόχη για τη διαχείριση μακροχρόνιων νοσημάτων. Μια ζωή με μακροχρόνια ασθένεια δημιουργεί νέες ανάγκες και νέες προσδοκίες στα άτομα. Ο στόχος της περίθαλψης έχει αλλάξει. Δεν προκρίνεται πλέον η θεραπεία με κάθε τρόπο, αλλά η συμβίωση με διαρκές μέλημα στην καταπολέμηση του πόνου. Αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο, πιστεύω, ότι συζούμε με αυτή την ασθένεια, είναι στην καθημερινότητα, δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε, απλά μαθαίνουμε να ζούμε μαζί της και στα διάφορα εργαστήρια που κάνουμε κάτω στην Κύπρο για την αυτοδιαχείριση. Αυτό λέμε, ότι είμαστε ένας φιλόξενος λαός, ο οποίος το σώμα του φιλοξενεί αυτή την ασθένεια, αυτό το φύλο, με τον οποίο θα ζήσει την υπόλοιπη ζωή του. Συμβίωση με την ασθένεια ή την αναπηρία σημαίνει ότι λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της ποιότητας ζωής, πράγμα που καθιστά αναγκαία την παρέμβαση πολλών επαγγελματιών πέρα του ιατρικού κλάδου και μόνον. Αυτό λέμε, ότι πρέπει να υπάρχει μία ομάδα θεραπευτική πίσω από κάθε ασθενή και η κάθε θεραπεία πρέπει να είναι πλέον προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες του συγκεκριμένου
ασθενούς εξατομικευμένοι. Γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές ανάγκες, έχουμε διαφορετικό τρόπο ζωής. Άρα λοιπόν και η θεραπεία μας πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτά τα δεδομένα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κάρτα για τα Δικαιώματα των Αθηνών, των ασθενών, λέει πως η απρόσκοπτη πρόσβαση σε νέες θεραπείες και επιλογή θεραπείας αποτελούν θεμελιώδη θεσμοθετημένα δικαιώματα. Δικαίωμα της πρόσβασης. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Και αυτό είχαμε παλέψει και είχαμε κάνει μεγάλους αγώνες στην Κύπρο, γιατί πιστεύουμε ότι η θεραπεία μας δεν πρέπει να βασίζεται σε οικονομικά κριτήρια μόνο, αλλά πρώτα απ' όλα, κύριο μέλημα πρέπει να είναι να λαμβάνουμε τη σωστή, ενδεδειγμένη και καλύτερη θεραπεία για εμάς. Το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής μεταξύ των διάφορων θεραπευτικών διαδικασιών. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα πρόσβασης βεβαίως σε καινοτόμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ανεξάρτητα από οικονομικούς παράγοντες. Και αυτό που είπα και πριν, το δικαίωμα της εξατομικευμένης θεραπείας, που πρέπει να σχεδιάζεται ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο χωριστά. Συμπεράσματα. Στο κέντρο, όπως βλέπετε, είναι ο ασθενής. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Βασικός παράγοντας για τη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος είναι η συστηματική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Γιατρός, οικογένεια, συλλόγοι ασθενών, πολιτεία και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ο ασθενής, όπως είπαμε, είναι στο κέντρο, γι' αυτό έχουμε και σαν ασθενείς έχουμε τη διάθεση να συνομιλήσουμε και να συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκομένους για να βρίσκουμε πάντα την κατάλληλη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. Μαζί μπορούμε να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα. Αυτό είναι το σλόγκαν μας. Σας ευχαριστώ πολύ.